μαζί μας αυτή τη βδομάδα. Στην εκπομπή θα φάμε πακέτο. Ελάτε να ξετυλίξουμε τη συγκινητική ιστορία δύο φίλων που έχουν να βρεθούν 22 ολόκληρα χρόνια. Παναγιώτη. Πέτρο. Πάνε σε εσύ. Αγόρι μου. Πέτρο. Ρε Πέτραν. Ρε πού με βρήκες ρε. Πού με θυμήθηκες ρε αδερφέ. Ρε Πέτρακι. Δεν άλλαξες καθόλου ρε. Λίγο σαν απάχυνες, αλλά είσαι ίδιος ρε αναλύωτος. Δεν πάχυνα πολύ. 30 κιλά πήρα μου. Δεν σου φαίνεται ρε. Ρε Πέτρο. Την περάσαμε μαζί ρε. Κάνε ρε Πέτρο. Υπηρέτησαν μαζί στον Εύρο. Στον Εύρο! Με το τρατσιστοράκι, και ακούγαμε... Αμάτς! Τους αγώνες! Άρα, Διακογιάννη! Περιμένα από τον Διακογιάννη, να πει. Για την πάρα, θυμάσαι ρε Πέτρα, ρε. Παναγιώτη μου, πώς δεν θυμάμαι, αγόρι μου. Δεν πιστεύω να είσαι ακόμα γάβρος, ε. Εντάξει το. Αλλάζει αυτό, ρε. Εσύ είσαι βάζελος ακόμα. Δεν αλλάζει θρησκεία ο άνθρωπος, αγόρι μου, αλλά... Είσαι ωραία βάζελο. Ήτανε με την ανόρθωση, τα ρουφήξατε Πέτρο. Καλή Πετράκη, δεν άλλαξες τα ίδια που έλεγες τότε, τα ίδια λες και γιατί τώρα. Γιατί εσύ μήπως άλλαξες ρε Καραγκιόζη να πούμε. Εγώ είμαι Καραγκιόζης ρε. Με την ομάδα που υποστηρίζεις τι θες να είσαι ρε βλάκα. Εγώ είμαι βλάκας ρε. Ωραία η Αργιανόρα στη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία, έγινε. Σας άρεσε. Σωστά. Σοβαρά. Αυτό που σου λέω εγώ. Άντε ρε Γαϊτάνο τραγούδα κατά ύπνο να πούμε άντε. Ρε Καραγκιόζη να πάνε και εσύ και όλοι οι φιλάθλοι σας ρε Καραγκιόζη. Γόνισε με ένα εγώ θα σε σκίσω. Αν θέλετε να φάτε κι εσείς πακέτο, ελάτε. Εμείς είμαστε εδώ. Κάθε εβδομάδα το τρώμε το πακέτο. Να πάρετε τον αλέφαντο. Ακολουθούν διαφημίσεις. Περιμένουμε την πρώτη νοικοκυρά που θα περάσει για να κάνουμε το πείραμα με το νέο Λιγδάν. Το νέο Λιγδάν που περιέχει κόκκους οξυγόνου Turbo Energetic. Κυρία μου, γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας. Λοιπόν, έχετε πλύνει ποτέ με νέο Λιγδάν? Πρώτη φορά το βλέπω. Α, μα είναι το νέο Λιγδάν. Πολύ ωραία. Δέχεστε να κάνουμε το πείραμα με το νέο Λιγδάν? Γιατί όχι. Για παράδειγμα, σας βάζω εγώ αρακά. Μην ανησυχείτε, μην έχετε άγχος. Παγωτό σοκολάτα. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος λεκές το παγωτό σοκολάτα. Αγιορείτικη μέλιτζανο σαλάτα. Σουφλέ σοκολάτα. Καταπληκτική σουφλέ σοκολάτα. Χαλαρώστε. Με συγχωρείτε που βλέπετε. Τι σας επιτρέπω, άνθρωπέ μου. Θα αφαιρέσουμε το φουσταράκι. Ωραία. Ναι, όπως βλέπετε, τα πολλά, ας πούμε, φύγανε. Καταλάβατε, εντάξει. Και όλα τελείως, δεν τα καθαρίζει. I'll never forget the moment we kissed. Κυρίες και κύριοι. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Στη σημερινή μας επιστημονική εκπομπή το Happy End θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο απασχολεί άντρες και γυναίκες και είναι το αντρικό μόριο. Πριν πω κάτι άλλο, συγγνώμη, επειδή το βρήκα εδώ, γιατί το άφησες έτσι? Αυτό είναι υπονοούμενο για μένα? Όχι, όχι, οποιαδήποτε αυτό με πραγματικά πρόσωπα και πράγματα. Καλά. Δεν έχει σχέση, κύριε. Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι. Μπαρντών. Μάλιστα. Ήθελα να σας πω ότι όσο μικρότερο είναι το ανδρικό μόριο, τόσο καλύτερα. Γιατί ποιος παίρνει και βρίσκει πιο εύκολα παντελόνια, κυρίες και κύριοι? Αυτός που την έχει μικρή. Ποιος είναι καλύτερος στο κολύμπι, κυρίες και κύριοι? Αυτός που την έχει μικρή, λόγω υδροδυναμικής, καταλαβαίνετε. Ποιος κάνει καλύτερες καταδύσεις, κυρίες και κύριοι? Αυτός που την έχει...
σφυρίχτρουλα. Πιτσίκα Αθερίνα, γιατί αν την έχεις και μεγάλη, στην κατάσταση μπορεί να την ληχτεί βραχιόλη στο πόδι και να σε πάει στο βιδό. Έτσι λοιπόν θα έρθετε εύλογα και θα με ρωτήσετε. Και καλά, με το σεξ τι γίνεται. Τι γίνεται. Άμα την έχεις με βγει κομψή, δεν έχει κανένας παράπονο, αλλά εντάξει με λιγάλα. Με λιγάλα, ούτε πονοκέφαλο το τέρι σας, ούτε τίποτα, γιατί απλά κυρίες και κύριοι, δεν χαμπαριάζει κανείς. Δεν καταλάβει και τίποτα. Ο αόρατος. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι όταν είναι μικρή, δεν σου μαζεύει στο κρύο. Ούτε μαζεύει όταν ντρέπεσαι. Μετά την πράξη, θα πεταχτούν οι φίλες. Οι χιλιάδες φίλες που παρακολουθούν την εκπομπή μας και θα πούνε ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω να είναι μεγάλη και χορταστική. Κοίτα να δεις όμως, αν ο άντρας έχει κάποια εξουσία, είναι μεγάλο γιατρός, μεγάλο δικηγόρος, μεγάλο τραπεζίτης, μεγάλο μανάβης. Μεγάλος, πες τα μεγάλε. Η εξουσία είναι το ισχυρότερο αφοδοσιακό. Ε, βέβαια, τι να είναι να πούμε, δεν μετράει μετά τίποτα κύριε Σιγή. Τίποτα δεν μετράει. Τώρα βέβαια άμα μου πείτε ότι ούτε εξουσία έχει ο δικός μου και την έχει και τόση σαν την πάμια να πούμε, τι να κάνω. Μπορεί να είναι μικρή, αλλά είναι σίγουρη. Τότε κανένα παντή για ψάρεμα. Και να την βάλετε για δόλωμα. Γαριδάκι Σιμιακό. Αθερίνα Σαρονικού. Ακολουθούν διαφημίσεις. Είμαι ο Τεμπέλης. Εγώ, τι ήταν το Double Play? Ιδέα δεν είχα. Double Play είναι να το παίζεις και με τα δύο. Τώρα που διορίστηκα όμως, το κατάλαβα. Μισό λεπτό σας είπα, κύριε. Δημόσιο Double Play. Για νέες συνδέσεις, καλέστε τώρα τον πλησιέστερο βουλευτή σας. Ο Πρωθυπουργός βλέπει την τζίμπλα στο μάτι, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι πάντα με την τζίμπλα στο μάτι. Κύριε Πέρδε μου. Βλέπει την εκπομπή και θα σας απαντήσει, είμαι πάρα πολύ σίγουρος για αυτά που σας λέω έτσι κι αλλιώς. Κύριε Πέρδε μου, με ακούτε? Ακούω. Αχ, δεν τον ακούω. Μ' ακούτε? Ακούω. Ναι, θα μπορούσε αφού βλέπει ο κύριος Πρωθυπουργός ένα ρεφρενάκι από το καινούργιο μου δίσκο να το αφιερώσω. Δυστυχώς, να διαφημίσουμε δεν έχω χρόνο, δεν έχω το χρόνο, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, γιατί... πολύ σύντομα, 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα δεν τα έχω. 20, έστω 10 δευτερόλεπτα. 17 δευτερόλεπτα έχετε. Ωραία, ναι. Έτοιμο, μπορώ να πάω. Πάμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κανείς θα στέτες κίνησης, για γνωστά καλά παιδιά, γίνονται παρεξήγησης. Κοίτα άλλαξε μυαλά, γιατί χάνουμε από χέρι, τα στελέχη τα καλά, πάνε στον καράτσα φέρει. Τέλος 17 δευτερόλεπτα. Αν δεν είσαι του δημάρχου παιδί. Σ' αγαπώ Ελλάδα, αγαπώ Κύπρος, δεν ξεχνώ, ο Νταλάρας είναι Έλληνας. Γεια σας κύριε Πέρδα. Γεια σας κυρία Πίτα. Γεια σας κυρία Πέπα Πίτα. Ακολουθούν διαφημίσεις. Τι έχεις? Άσε με. Θέλω να κάνω κρεβγαλαίο σόπι. Να πάρω χιλιάδες άχρηστα πράγματα. Να ξοδέψω ανελέητα, να αλλάξω προβιά. Αλλά δεν έχω φράγκο. Τι να κάνω? Έχω αρρωστήσει. Τότε κάρτα μωρή άρρωστη. Θέλετε κι εσείς να χρεωθείτε ακόμα περισσότερο? Κάντε τώρα δική σας τη νέα πιστωτική κάρτα του Belas TV. Belas TV Visa. Σηκέ κληρώσεις και ανύπαρκτα προνόμια αποκλειστικά για όλους εσάς. Νέα κάρτα Belas TV Visa από την Ιστρική Τράπεζα της Ελλάδος. Η κάρτα Belas TV Visa. Μια κάρτα πραγματικά Belas.